Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας στην ονομαστική μου εορτή, αλλά και φυσικά που παρακολουθείτε και στηρίζετε αυτό το κανάλι. Η στιγμή που γράφουμε το βίντεο είναι 19 Ιανουαρίου και θα ασχοληθούμε με τα εξής θέματα. Θα μιλήσουμε για την επανεμφάνιση Τσιόδρα, γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό που θεωρώ εγώ ότι παραμένει. Θα δείξουμε πώς ξεκίνησε ο ομός εκβιασμός για την υποχρεωτικότητα. Έτσι ξέρετε για ποιο μιλάμε, αυτό δηλαδή που πέρασαν πάλι και ο Πρωθυπουργός και οι Πρόεδρες της Δημοκρατίας και όλοι αυτοί για να κάνουν το δεύτερο γύρο. Επίσης, επειδή πολλοί με ρωτάτε, θα σας δώσω μία εικόνα για το τι συζητείτε όσον αφορά στο άνοιγμα των καταστημάτων της εστίασης αλλά και των γυμναστηρίων, δηλαδή που είναι οι κλάδοι που έχουν, αν πω πληγή, νομίζω θα αδικήσει την κατάστασή τους. Ξεκινάμε με την επανεμφάνιση του εξαφανισμένου εντός εισαγωγικών Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος για αρκετές ημέρες, περίπου 2 εβδομάδες νομίζω ήταν, μετά το πρώτο ξέρετε ποιο που έκανε, δεν είχε κάνει δημόσια εμφάνιση. Οι φήμες οργίασαν σε βαθμό που εγώ τουλάχιστον ως δημοσιογράφος όλα αυτά τα χρόνια δεν έχω ξανασυναντήσει, να σας πω την αλήθεια. Αλλά πρέπει να πούμε κάτι εδώ, για να είμαστε ακριβείς, ότι το κοινό, εμείς δηλαδή, από τις εικόνες που δόθηκαν τις προάλλες, είδαμε τον γνωστό λοιμοξιολόγο, αλλά δεν τον ακούσαμε. Δηλαδή, σίγουρα και από τις εικόνες που έδωσε γνωστό πρακτορείο ειδήσεων φαίνεται ότι έχει και ένα διάλογο σε κάποια φάση με τον Πρωθυπουργό. Λέω εμείς δεν τον ακούσαμε, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι σε ό,τι αναφέρουμε στο κομμάτι αυτό. Το λέω όμως και το τονίζω γιατί ο κόσμος που έμαθε, κάποιοι αγάπησαν και τον κύριο Σωτήρη, γι' αυτό το λέω έτσι, γιατί κάποιοι και μια κυρία εδώ στη γειτονιά μου έτσι τον αποκαλεί από συμπάθεια. Γι' αυτό το λέω, τον αποκαλώ έτσι εγώ. Τον αγάπησε κάθε μέρα που τον έβλεπε στην καθιερωμένη ενημέρωση που είχαμε ως τον επικεφαλή επιστήμονα, λοιμοξιολόγο, επιλεγμένο από την κυβέρνηση που πληρώνεται από την κυβέρνηση. Έτσι. Άρα, με όλες αυτές τις φήμες να κυκλοφορούν και ξέρετε ότι δεν έχουν σταματήσει, παρά την επανεμφάνιση του κύριου Τσιόδρα και μάλιστα από αυτά που μου στέλνουν αυτές τις μέρες πάλι θεωρώ ότι εντάξει έχουμε περάσει σε επίπεδο φαντασίας πλέον, έτσι, δηλαδή να συγκρίνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του γνωστού λοιμοξιολόγου όταν έκανε το πρώτο αυτό που το αποκαλούμε μπόλι για να μην μας κάνει περίεργα το YouTube, έτσι, και για κανέναν άλλο λόγο, και σε σχέση με το τώρα με την επανεμφάνισή του έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο. Οι φήμες έχουν δηλαδή ξεφύγει σε βαθμό που κανείς δεν φαντάζεται πια. Εγώ επειδή δεν θέλω να ασχοληθώ, ειλικρινά σας το λέω, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με το θέμα. Θεωρώ, εμένα προσωπικά με έχει κουράσει. Δεύτερον, θεωρώ ότι αν μένουμε σε ένα θέμα δείχνει και μία αιμονή που εγώ σε καμία περίπτωση δεν την έχω, ούτε με το πρόσωπο του κύριου Τσιόδρα, ούτε με κανέναν. Όμως, για να τελειώνουμε μια και καλή με αυτό το θέμα, εγώ προσκαλώ από αυτό το κανάλι, το λέω δημόσια, τον κύριο Τσιόδρα να βγει να μιλήσει. Αν δεν του δίνουν το βήμα κάπου αλλού, δεν μπορούσε να βγει 5 λεπτά να πάει ο Χατζηνικολάου, ο γνωστός δημοσιογράφος, όπως πήρε μια συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό, να πάει 5 λεπτά να πει «Ήμουνα καλά, ήμουνα εκεί, μια χαρά». Δεν πες ότι δεν του δίνει κανείς το βήμα από εδώ. Ό,τι θέλει να μιλήσει 5 λεπτά, να πει ήμουνα εκεί, έτσι, γιατί το επανεμφανίστηκε, δείχνει ότι ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, και εγώ το είχα πει, μακάρι να είναι εντάξει, είναι καλά στην υγεία του, αλλά δεν μας δίνει πληροφορία για το που ήτανε. Και εγώ πάντα, ξέρετε, όταν εξετάζουμε ένα κομμάτι, ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να εξετάζει κάθε πτυχή, έτσι, εγώ όταν βάζω ερωτηματικά, δεν βάζω ερωτηματικά ότι με ενδιαφέρει μόνο το κομμάτι της υγείας. Υπάρχει και ένα πολιτικό παρασκήνιο που ενδιαφέρει εδώ πέρα. Ας επικοινωνήσει λοιπόν μαζί μου αν θέλει να του δώσω το βήμα από εδώ. Να κάνει μια εξήγηση και να τελειώνει. Γιατί σας λέω και εμένα, με έχει κουράσει αυτό το πράγμα. Μου στέλνει κάθε 3 και λίγο, έχω ακούσει ότι ήταν σε όλα τα νοσοκομεία τόσο καιρό.
Επίσης, όποτε θέλει και για αυτόν η ίδια πρόσκληση να μιλήσει σε αυτό το κανάλι, ένας που μας παρουσίασαν ότι έτυχε ως οργίαζαν οι φήμες για τον γνωστό λοιμοξιολόγο, να υπάρχει ένας Τσιόδρας, έτσι, και να νοσηλεύεται στο Σωτηρία. Και σε αυτόν λοιπόν είναι ευκαιρία, εάν θέλει ο ίδιος βέβαια, να του δώσουμε το λόγο να τελειώσει αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα να δούμε πώς ουσιαστικά ξεκίνησε ένας εκβιασμός, ομός θα έλεγα, έτσι, ώστε να γίνει, ξέρετε ποιο, υποχρεωτικό. Σε εκπομπή που μεταδόθηκε στο YouTube, εμφανίστηκε ένας επιχειρηματίας ομίλου γνωστής ξενοδοχειακής μονάδας και δήλωσε στην κάμερα ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να προσλάβω κάποιον που θα αρνηθεί να εμβολιαστεί, προφανώς, και δεν πιστεύει στον κορονοϊό, ούτε προσέχει στην προσωπική του ζωή, άρα είναι επικίνδυνος. Και μάλιστα είπε ότι δεν γίνεται να συζητάμε για τέτοια ζητήματα, στα οποία πρέπει να επεμβαίνει εισαγγελέας. Α, είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να προσλάβω κάποιον που θα αρνηθεί να εμβολιαστεί, δηλαδή, εννοείται. Δηλαδή είναι επικίνδυνος. Καταρχήν, το γεγονός ότι θα αρνηθεί να εμβολιαστεί, που σημαίνει ότι είναι, καταρχήν δεν πιστεύει στον ιό, άρα είναι επικίνδυνος. Δεν θα πάρει σοβαρά τα μέτρα. Στην προσωπική του ζωή ενδεχομένως να μην προσέχει, άρα θα μου φέρει τον ιό μέσα. Δεν θα μπορούμε να μην τον προλάβουμε μια απλή θερμομέτρηση στην πύλη. Όπως ξέρουμε, ο ιός θέλει 3-4 μέρες να υποαστεί. Όχι, δεν το συζητάω. Δεν γίνεται να συζητάμε, παιδιά, για τέτοια πράγματα. Αυτά είναι πράγματα στα οποία επεμβαίνει εισαγγελέας. Από πού προκύπτει αυτός ο αυθαίρετος ισχυρισμός ότι όποιος δεν κάνει την ιστορία, έτσι, είναι αυτομάτως και ταυτόχρονα αρνητής του ιού και επικίνδυνος. Ποιος το λέει αυτό? Από πού προκύπτει αυτό? Με ποια άλλα κριτήρια θα προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι? Δηλαδή θα πρέπει ένας εργαζόμενος να πάει ένα φάκελο με ιατρικά πιστοποιητικά, ότι έχω αυτό, δεν έχω εκείνο, αλλά θα πάει το προσωπικό απόρριτο και το ιατρικό στο καλάθι των αχρήστων? Αν δηλαδή έχει κάτι άλλο, θα πρέπει και γι' αυτό να φέρει πιστοποιητικό ότι το έχει κάνει. Και ξέρετε, σε αυτές τις μέρες τώρα, μέχρι την Πέμπτη, έρχεται προς συζήτηση η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που πρότεινε να είναι, όσον αφορά στα ταξίδια, υποχρεωτικό το μπόλι, αλλά και το αυτό που ξέρουμε, πια έχουμε μάθει, το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό με το QR code. Το δείχνεις, περνάς. Δεν το δείχνεις, δεν το έχεις, περνάς και πας σπίτι σου. Για το άνοιγμα της εστίασης, επειδή με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές, το μόνο που μπορώ να σας πω μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχουν συζητήσεις για να ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης προς το τέλος Φεβρουαρίου. Επίσης, για τα γυμναστήρια υπάρχουν σκέψεις και συζητήσεις για τον Μάρτιο. Θέλω αυτά να μην τα εκλάβετε ως δεδομένα. Εγώ απλά σας μεταφέρω τι συζητείτε, έτσι, από το ρεπορτάζ και τις πηγές που καταφέρνω να έχω στον κυβερνητικό κύκλο και προφανώς και όσον αφορά στους επιστήμονες που παίρνουν μέρος σε αυτό. Ένας τηλεθεατής όμως που τον Ιούλιο, τότε που εγώ είχα ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, το βίντεο βέβαια τότε αυτό το είχα ανεβάσει 2 Ιουλίου στο Facebook και μετά στο YouTube το ανέβασα λίγο αργότερα το Σεπτέμβριο. Τον Ιούλιο όμως είχα πει μία πληροφορία που έχω. Όταν η κυβέρνηση έβγαινε και έλεγε αποκλείεται να ξαναπάμε σε δεύτερο lockdown και ότι θα είναι καταστροφή για την οικονομία. Τότε το είχα πει και μάλιστα είχα δώσει και ημερομηνία. Είχα πει, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ μαθαίνω ότι 8 με 15 θα μας ξανακλείσουν μέσα. Ο τηλεθεατής λοιπόν που μου έστειλε χθες το μήνυμα, για μένα ήταν, να σας πω την αλήθεια, κάτι σαν δώρο για τη γιορτή μου, γιατί μου εξήγησε πως αυτή η πληροφορία τον έσωσε επαγγελματικά.
από σας, από όλο το βίντεο, να κρατήσετε τα δύο τελευταία κομμάτια, γιατί εξάλλου έχουν σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, αν κάποιοι δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, το κομμάτι της υποχρεωτικότητας καθαρά και μόνο. Δεν αναφέρουμε όποιος θέλει φυσικά να πάει να το κάνει, όποιος δεν θέλει ή δεν γίνεται, γιατί μπορεί να έχει υποκείμενα νοσήματα ή θέματα υγείας που δεν του το επιτρέπει ο γιατρός. Να, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει, όπως πάντα. Δεν έχω πει ποτέ, κάνε αυτό, μην κάνεις. Όμως, το κομμάτι καθαρά της υποχρεωτικότητας θα καταλάβετε, όσοι δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, ότι θα πάει τόσο ψηλά, το οποίο θα κάνει όλα τα άλλα θέματα που μας χωρίζουν ή νομίζουμε ότι μας χωρίζουν με άτομα διαφορετικά σε οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι από το ποια χώρα είναι, μέχρι μην τα πω τώρα γιατί ξέρετε, κάποιοι περιμένουν και όσο να το παρεξηγήσουν. Αυτά όλα θα έρθουν σε δεύτερη μοίρα. Όλο τον πλανήτη θα απασχολήσει ένα πράγμα, αυτό της υποχρεωτικότητας. Και έτσι, αυτό είναι δική μου εκτίμηση, νομίζω ότι αυτό αποτελεί και ένα κατόρθωμα, αυτό που λέμε, της παγκοσμίω, ξέρετε ποιο, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που ολόκληρος ο πλανήτης, άσχετα αν θα πει συμφωνώ ναι ή διαφωνώ όχι, άσχετα τι θα πει, θα έχει πάρει ολόκληρος ο πλανήτης για πρώτη φορά θέση για ένα και μόνο θέμα. Εγώ μετά από αυτό το βίντεο θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον τις αντιδράσεις και αν θα υπάρξουν από τα κόμματα της Βουλής και όχι μόνο, να πάρουν θέση εδώ και τώρα, γιατί έγινε το εναρκτήριο λάκτισμα, έγινε, το ακούσατε, βγήκε ο επιχειρηματίας και είπε όποιος δεν το κάνει δεν θα του δίνω εργασία. Πρέπει λοιπόν να αφήσετε κάποιοι μέσα στη Βουλή που το πάτε γύρω γύρω, κόλπα από εδώ από εκεί, αυτά τελειώσανε και τελειώσανε νωρίς. Ξεκάθαρη θέση, να ξέρει ο ελληνικός λαός ποια είναι η θέση σας, κύριε. Συμφωνείτε σε αυτό που λέμε, με την υποχρεωτικότητα, έμεση ή άμεση ή όχι? Ευχαριστώ πολύ λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας.